παιδικών βιβλίων Ολυμπιακής Παιδείας και διευθύντρια στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας. Τι σημαίνει για εσάς αυτό το μετάλλιο, αυτό το έπαθλο που πήρατε σήμερα? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι τα παιδιά του Αθλητικού Συλλόγου Νέας Παιδείας αγκάλιασαν τις αξίες του Ολυμπισμού και την Ολυμπιακή Ιστορία. Σημαίνει ότι δουλεύουν πάνω σε αυτό. Ο Αθλητικός Σύλλογος Νέα Παιδεία είναι ένας σύλλογος που απέδειξε σήμερα ότι η αριστεία είναι σημαντικότερη αξία για αυτά τα παιδιά, για τους προπονητές τους, για τους γονείς τους. Με περηφάνεια άκουσα ότι τα περισσότερα παιδιά που έχουν διακριθεί στο άθλημα της γυμναστικής και του ταεκβοντό του συλλόγου είναι μαθητές άνω των 18 και 19. Είμαι πολύ περήφανη, ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, το σύλλογο που με βράβευσε, που αγκάλιασε το βιβλίο Αξίες Ολυμπιακές από την Ολυμπία προς όλο τον κόσμο, ένα μαγικό ταξίδι. Ένα βιβλίο που περιγράφει την Ολυμπιακή μας ιστορία υπό μορφή παραμυθιού. Και εύχομαι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του συλλόγου και άλλα σωματεία στην Ελλάδα. Είδατε το επίπεδο των παιδιών του συλλόγου της Νέας Παιδείας? Υψηλό, υψηλό. Αποδεδειγμένα παρακολουθώ τα παιδιά αυτά από το σχολείο, όχι μόνο από το σύλλογο. Και τα εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία είναι εκπαιδευτήρια υψηλού επίπεδου, μορφωτικού, με ένα άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό δυναμικό. Αλλά και ο σύλλογος Νέα Παιδεία είναι άρτια διοργανωμένος, μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου η σημερινή. Τα παιδιά είναι εδώ. Παρόλη την υψηλή θερμοκρασία, γονείς, παιδιά σε ένα κατάμεστο στάδιο αναμένουν και λένε ναι στον αθλητισμό. Εύχομαι γενικά ότι κάνει ο Σύλλογος Νέα Παιδεία και τα εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία να παραδειγματιστούν πολλά σχολεία, πολλά εκπαιδευτήρια της χώρας και πολλοί αθλητικοί σύλλογοι. Αξίζει πάρα πολύ να βγει προς τα έξω το μήνυμα των παιδιών σήμερα. Ναι στον αθλητισμό, ναι στη χαρά, ναι στη ζωή, ναι στις αξίες του Ολυμπισμού και κυρίως ναι στην Ολυμπιακή ιστορία που γέννησε η χώρα μας και στην Ολυμπιακή ιδέα προς όλο τον κόσμο.